Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 9 Αυγούστου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 5.623 κρούσματα, εκ των οποίων τα 1.424 είναι σήμερα ενεργά. 1.146 συνάνθρωποι μας πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία και 2.839 ανάρρωσαν κατοίκων, ενώ 214 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 961 επιπλέον ενεργά κρούσματα. Ο αριθμός τους δηλαδή διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Γιατί όπως λέμε διαρκώς, για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει στρατηγική της στα νέα δεδομένα. Πάντα όμως σε συνεννόηση με τους ειδικούς και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και τις τελευταίες ημέρες προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων. Όπως ανακοινώθηκε χθες, από τις 17 Αυγούστου είναι υποχρεωτική για την είσοδο στη χώρα μας η προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ, PCR τεστ, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν για όσους ταξιδεύουν με πτήσεις από τη Σουηδία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ολλανδία. Χώρες όπου διαφαίνεται από τα στοιχεία των στοχευμένων δειγματοληπτικών ελέγχων των τελευταίων ημερών που πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου μια αυξητική τάση των κρουσμάτων. Η τάση αυτή μάλιστα επιβεβαιώνεται και από τα δημόσια δεδομένα στην περίπτωση της Τσεχίας, του Βελγίου και της Ισπανίας. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι από αύριο είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αρνητικό μοριακό τεστ προκειμένου να μπουν στη χώρα και επισκέπτες από τη Μάλτα λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στη χώρα αυτή. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε θέματα δημόσιας υγείας δεν χωράνε εκπτώσεις. Γι' αυτό και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο των συμπολιτών μας όσο και των επισκεπτών. Και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει, καθώς από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 9 Αυγούστου διεξήχθηκαν συνολικά στα σημεία εισόδου της χώρας 266.116 έλεγχοι σε σύνολο 2.162.251 εισερχομένων στη χώρα. Και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την 1η Ιουλίου, επαναλαμβάνω, είναι 508. Από αυτά, 164 είναι ακόμη ενεργά, 243 έχουν επιστρέψει στη χώρα προέλευσής τους και 101 είναι πλέον μη ενεργά και παραμένουν στη χώρα μας. Όσον αφορά στα χερσαία σύνορα, υπενθυμίζεται η προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ είναι υποχρεωτική για όλους, και για τους Έλληνες πολίτες και για όσους έχουν άδεια διαμονής από τις 17 Αυγούστου. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης, όχι δηλαδή στην Ελλάδα, μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στη χώρα μας. Επιπλέον, από τις 16 Αυγούστου, ο αριθμός των εισερχομένων από το συνοριακό σταθμό Κακαβιάς περιορίζεται στα 750 άτομα την ημέρα. Θα μπορούν δηλαδή να συμπληρώσουν το PLF και να πάρουν QR code μόνο οι πρώτοι 750 που θα κάνουν τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, από τις 16 Αυγούστου υπάρχει και υποχρέωση 7ήμερης απομόνωσης κατοίκων για όλους τους ερχόμενους από Αλβανία. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι η υποχρέωση για αρνητικό τεστ τόσο στα χερσαία σύνορα όσο και στα αεροδρόμια δεν ισχύει για παιδιά μέχρι 10 ετών. Άρα, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2011 και μετά δεν χρειάζεται να έχουν αρνητικό μοριακό τεστ για να εισέλθουν στη χώρα. Μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού δεν λαμβάνονται όμως μόνο στις πύλες εισόδου. Όπως ανακοινώθηκε χθες, αναστέλλονται οι συναυλίες, οι παραστάσεις και κάθε δημόσια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι. Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που οι συμμετέχοντες κάθονται, ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ. Επιπλέον, από σήμερα και μέχρι τις 24 Αυγούστου, απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί. Στις περιφέρειες Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και στους δήμους Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κο. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες υπηρεσιών, εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης ΚΑΔ 5610, παροχής ποτών ΚΑΔ 5630, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις catering ΚΑΔ 5621, εκμετάλλευση κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων γάμων και συναφών ΚΑΔ 9329-1103
και διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ΚΑΔ 93-29-19-01. Του περιορισμού εξαιρούνται οι υπηρεσίες delivery και take away χωρίς πώληση αλκοόλ. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αναστολή λειτουργίας για 20 μέρες. Τα νέα μέτρα προφανώς και θα ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα εφιστάμενα. Όχι με διοκτική, τιμωρητική ή άλλη διάθεση, αλλά γιατί μόνο με τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Οι έλεγχοι θα ενταθούν τα επόμενα 24 ώρα. Από την 1η Ιουλίου έως και στις 9 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς 69.913 έλεγχοι, καταγράφηκαν 3.493 παραβάσεις, δηλαδή ποσοστό περίπου 5%, και επιβλήθηκαν 3.822 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.515.500 ευρώ, καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 1.815 ημερών συνολικά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κάθε επιλογή μας, κάθε απόφαση είναι σημαντική. Ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, που είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την εφαρμογή των μέτρων και το 15 Αύγουστο. Για τα φαινόμενα χαλάρωσης, όσο ασήμαντα και αν πιστεύουμε ότι είναι, δρούν αθρηστικά, τροφοδοτώντας την ίδια την πανδημία. Αντίθετα, οι αποστάσεις, η χρήση μάσκας, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή του συνωστισμού σπάνε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σταματήσουμε τη συμπεριφορά μας στη διασπορά του ιού, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι σε μερικές ημέρες με ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Σας ευχαριστώ. Καλή Παναγιά σε όλους.